Ο Δήμος Ιωαννιτών, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την υλοποίηση των δράσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που θα γίνουν το Σεπτέμβριο, διοργάνωσε ανοιχτή συγκέντρωση με σκοπό την οριστικοποίηση των δράσεων, τον συντονισμό των εθελοντών και των εμπλεκόμενων φορέων, όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή την καμπάνια που έχει γίνει πλέον θεσμός. Η φετινή οργάνωση προωθεί την πολυτροπικότητα «Συνδυάζω, μετακινούμε». Στόχος του Δήμου, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων η αρμόδια αντιδήμαρχος Ελένη Βασιλείου, να ενημερωθούν οι πολίτες, να ευαισθητοποιηθούν αλλά και να παρακινηθούν σε μια πολυτροπική προσέγγιση μετακινήσης τους, καθώς ο συνδυασμός διαφόρων τρόπων μεταφοράς μεγιστοποιεί μεταξύ άλλων τα ωφέλη για τους επιβάτες και ταυτόχρονα προάγει κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος. Κορύφωση των εκδηλώσεων, δηλαδή η μέρα χωρίς αυτοκίνητο, συνήθως είναι η Παρασκευή, κατά τη διάρκεια της οποίας καθορίζονται ειδικές αστικές ζώνες, όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο για τους πεζούς, για τους ποδηλάτες και τις δημόσιες κοινωνίες. Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας εστιάζει σε διαφορετικά θέματα που συνδέονται με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Για τη φετινή χρονιά το θέμα είναι «Συνδυάζω και μετακινούμε». Οι Ευρωπαίοι αγαπούν την ποικιλία στο φαγητό, αγαπούν την ποικιλία στη μόδα, στη μουσική. Επομένως, γιατί περισσότεροι από εμάς επιμένουμε στη χρήση ενός μόνο μεταφορικού μέσου. Τη φετινή χρονιά η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας επικεντρώνεται στην πολυτροπικότητα, την επανεξέταση δηλαδή του τρόπου με τον οποίο κινούμαστε στις πόλεις μας, δοκιμάζοντας νέες μορφές κινητικότητας. Μας ενθαρρύνει να διευρύνουμε τις πολλές και διαφορετικές διαθέσιμες επιλογές μετάβασης που υπάρχουν για να φτάσουμε στον προορισμό μας και να σκεφτούμε τα μέσα μεταφοράς που μας εξυπηρετούν καλύτερα για τις συγκεκριμένες διαδρομές. Όλοι από εμάς επιλέγουμε αισθηκτοδός την ίδια μέθοδο κάθε φορά, όταν κινούμαστε, χωρίς να εξετάζουμε αναγκαστικά τις ανάγκες του συγκεκριμένου ταξιδιού. Το αυτοκίνητο μπορεί να είναι ο καλύτερος τρόπος για να πάρουμε την οικογένειά μας και να πάμε στην παραλία, παραδείγματος χάρη, αλλά μπορεί να μην είναι ο καλύτερος τρόπος για να φτάσουμε στο κέντρο της πόλης, όπου το διάστημα και η πρόσβαση είναι συχνά περιορισμένες. Φέτος, λοιπόν, γιατί να δοκιμάσουμε διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς, ας πάμε παραδείγματος χάρη στο γυμναστήριο με τα πόδια, για να ξεκινήσουμε πιο νωρίς την τάξη θερμίδων. Ας μεταφερθούμε με το ποδήλατό μας σε ώρες αιχμής ή ας πάρουμε το αστικό λεωφορείο και στη συνέχεια ας περπατήσουμε μέχρι τα καταστήματα για να αποφύγουμε την παράνομη στάθμευση ή τον εκνευρισμό της αναζήτησης χώρου στάθμευσης. Εκτός από την παροχή ωφέλους για την υγεία, μπορεί να επιτευχθεί και μια σημαντική εξοικονόμηση χώρων και χρημάτων. Με την εισαγωγή εναλλακτικών τρόπων βιώσιμης μεταφοράς στα ταξίδια μας, μπορούμε να επιτύχουμε θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Ταυτόχρονα, να βελτιώνουμε τη φυσική μας κατάσταση, αυξάνουμε το προσδόκιμο της ζωής μας και ίσως να ανακαλύψουμε ότι γινόμαστε και πιο ευτυχισμένοι, εξοικονομώντας παράλληλα κάποια επιπλέον χρήματα. Φέτος, λοιπόν, μετακινούμε με πολλούς τρόπους. Άρα, λοιπόν, συνδυάζομαι και μετακινούμε. Σας καλωσορίζω σήμερα όλους εδώ. Να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα σε αυτή την αίθουσα και που έχετε όλη αυτή τη θετική ενέργεια, αλλά και τη χαρά της προσφοράς στο να βρούμε και τρόπους για να μετακινούμαστε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Η συγκέντρωση έγινε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου και αρκετοί πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και κατέθεσαν τις προτάσεις τους και τις σκέψεις τους για την εβδομάδα αλλά και συνολικά για τις δράσεις που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στα πλαίσια βελτίωσης της κινητικότητας. Όπως ανέφεραν, η εβδομάδα κινητικότητας δίνει την ευκαιρία στους πολίτες να ανακαλύψουν μια διαφορετική καθημερινότητα που εμπερικλεί το ποδήλατο, το περπάτημα αλλά και τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Η κυρία Μητοπούλου αλλά και η κυρία Νατάσα Μπέγκα ανέδειξαν και τα θέματα που αφορούν άτομα με αναπηρία και την προσβασιμότητά τους, ενώ από πλευράς των μοτοσυκλετιστών αναδείχτηκαν οι δράσεις που κάνουν και εκείνοι στα πλαίσια ενημέρωσης, κυρίως των μαθητών, για ασφαλή οδήγηση και χρήση κράνους. Ισότιμα και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς είναι και για τους ανθρώπους τυπικής ανάπτυξης για να ανακαλύψουμε νέα μέσα εναλλακτικά μεταφοράς, όσο και για την προσβασιμότητα των ανθρώπων με αναπηρίες, μην ξεχνώντας βεβαίως ότι όλοι οι δυνάμεις κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορούν να ανατραπούν τα πάντα, είτε μέσω μιας ασθένειας είτε ενός ατυχήματος και να έρθουν αυτά τα οποία εσφαλμένα θεωρούμε δεδομένα τα πάνω κάτω. Πώς θα μπορέσουμε να το χωράσουμε, εσείς που είστε οι νέοι και οι
κίνηση μέσα στην πόλη, στους αγώνες. Και έχουμε κάποια χρόνια που συμμετέχουμε και στην ασφαλή οδήγηση, στους δρόμους και πηγαίνουμε και στη σχολεία και κάνουμε παρουσιάσεις στο πρόγραμμα που έχει επιτρέψει την πολιτική.